Τρία ροφήματα τα οποία σε παχαίνουνε. Τα πίνεις αυτά, νομίζω ότι κάνεις κάτι καλό, αλλά η κοιλιά συνεχίζει και μεγαλώνει, η πείνα αυξάνεται και τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά. Τι είναι αυτά τα ροφήματα? Δεν σας λέω, παιδιά, για το ποτό. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι το ποτό παχαίνει. Ποτό πιούμε 1-2 φορές την εβδομάδα and that's it. Λυπάμαι. Τώρα, πάμε για τα τρία ποτά, τα οποία είναι οι δούροι ήπιοι, οι οποίοι νομίζω ότι σε βοηθάνε, αλλά σε καταστρέφουνε. Ποιοι είναι αυτοί οι δούροι ήπιοι? Δούριος ύπος νούμερο 1. Smoothies. Okay, μίλαγα με ένα παιδί της προάλλες. Αυτό ήταν Αγγλία, νομίζω. Α, σαρό, μου λέει. Τα κάνω όλα, αλλά δεν χάνω. Ωραία, του τι κάνεις, αγόρι μου, τι κάνεις? Λέει, τρώω πρωινό. Χτυπιέμαι εγώ, χτυπάω μια το κεφάλι μου στον τοίχο. Του λέω, ζάχαρη στο καφέ βάζεις? Όχι, μου λέει. Λίγο. Τρώω άλλη μια κουτουλιά στον τοίχο. Του λέω, ωραία, τι άλλο κάνεις? Κάνω αυτό, κάνω αυτό. Κουτουλιές εγώ, έχω γεμίσει καρούμπαλα. Και μου λέει, σαρό, μου λέει, και πίνω και smoothies. Του λέω, τι smoothies? Α, λέει, ξέρω, υπάρχουν αυτά healthy smoothies, λέει, εδώ στην Αγγλία. Που έχει έρθει αυτή η μόδα και εδώ πέρα στην Ελλάδα, που υπάρχουν μερικά μαγαζιά που φτιάχνουν μόνο smoothies ή brunch, brunch smoothie, λίγο κύριε, λίγο ωραία, λίγο μπανανίτσα έτσι μέσα στο smoothie, λίγο φυσικό βούτυρο, λίγο τόνα, λίγο τάλο. Παιδιά, εάν θέλετε να έχετε μια ελπίδα να χάσετε κιλά, πάρετε οτιδήποτε είναι κοντά σε smoothie και απλά το πετάξετε στα σκουπίδια, εντάξει. Δεν το αγγίζουμε το smoothie, δεν το βλέπουμε καν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, εντάξει. Μην ξαναδώ κάποιον να πίνει smoothie και να νομίζω ότι κάνει κάτι καλό. Γιατί? Γιατί, παιδιά, πρώτον είναι τίγκας θερμίδες. Okay. Μιλάμε για smoothie. Ένα smoothie μπορεί να έχει 300, 400, 500 θερμίδες. Ένα. Δύο. Επεξεργασμένη τροφή. Από εκεί που έχεις πάρει την τροφή, την ωραία, την όμορφη, που μπορεί να είναι μπανάνα ή οτιδήποτε, κάποιο φρούτο, το χτυπάς, το επεξεργάζεις. Οπότε τι γίνεται? Χάνει όλες τις σου βιταμίνες και το μόνο που πίνεις είναι η ζάχαρη. Οπότε συγχαρητήρια, τα κατάφερες, έκανες μια τρύπα στο νερό. Ωραία. Μετά, άλλος λόγος, έτσι, επεξεργασμένη τροφή, τίγκα στις θερμίδες, τίγκα στη ζάχαρη. Δηλαδή, έχεις πετάξει όλες τις βιταμίνες στη σκουπίδια και έχεις κρατήσει μόνο τη ζάχαρη. Και το πίνεις αυτό και χαίρεσαι. Γιατί χαίρεσαι? Γιατί έχει ωραία γεύση. Γιατί είναι τίγκα στις θερμίδες και τη ζάχαρη. Εντάξει, επειδή είσαι εθισμένος στη ζάχαρη, σου φαίνεται ωραίο. Μην πίνεις smoothie όμως και νομίζεις ότι κάνεις κάτι καλό και καταστρέφεις ό,τι κάνεις. Εντάξει. Οπότε, smoothies, σκουπίδια. Επόμενο ρόφημα που σε παχαίνει είναι φυσικός χυμός. Εάν είσαι χοντρός, έχεις κοιλιά, έχεις θέμα με το φαγητό, δεν μπορείς να το βουλώσεις τόσο εύκολα, το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις, αδερφούλη μου, είναι να πας να πιεις φυσικό χυμό. Ειδικά το πρωί. Καταστρέφεις τα πάντα. Πρώτον, σπάς την νηστεία. Δεύτερον, παιδιά, μια σταγόνα φυσικό χυμό να πιείτε, έχεις σπάσει νηστεία. Τελείωσε. Όλα τα ωφέλη της διαλυματικής δεν τα παίρνεις. Πάνε όλα στράφη, πάνε όλα στα σκουπίδια. Καταστρέφεις τελείως την καμπύλη ίνσουλινη σου, δηλαδή εκεί που είναι χαμηλά, σταθερά και δεν την ενοχλεί κανείς, ξαφνικά βάζεις χυμό μέσα, ανεβαίνεις στο Θεό, πέφτει κάτω. Χάλια μαύρα, χάλια μαύρα. Οπότε, τι σε κάνει αυτό? Σε κάνει να μην έχεις ενέργεια, σε κάνει να πεινάς και σε κάνει να μην έχεις όρεξη και σε κάνει να σκέφτεσαι συνέχεια το φαγητό. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο, έτσι, φυσικός χυμός σκουπίδια. Δεν με νοιάζει που είναι φυσικός, μα είναι φυσικός, δεν με νοιάζει καθόλου που είναι φυσικός, μα είναι από αυτό το πορτοκάλι, δεν με αφορά καθόλου. Εάν θες να έχεις μια αμυδρή ελπίδα, θα βγάλεις το κερί από τα αυτιά να ακούσεις το μάστορα το σαρό που σου λέει 5 πράγματα σωστά. Εντάξει, οπότε βάλει λίγο μυαλό, βγάλει λίγο το κερί από τα αυτιά, ράψε λίγο το στοματάκι. Όταν λέω ράψε το στοματάκι, εννοώ και μην μιλάτε τόσο πολύ και μην τρώτε τόσο πολύ. Έχει διπλό όφελος. Ράψε το στόμα σου, βγάλει το κερί από τα αυτιά, άρχισε να ακούς λίγο. Εντάξει, γιατί η φάση είναι τυφλοί οδηγούν τους τυφλούς εδώ πέρα. Ωραία, ποιον ακούς? Έχει χάσει αυτός ποτέ κιλά? Ήταν ποτέ στη θέση σου? Πώς έχει βοηθήσει σαν εσένα? Έχει βοηθήσει 1000 άτομα, ξέρω εγώ? Έχει βοηθήσει 100.000 άτομα? Ποια είναι τα αποτελέσματά του? Απλά τι, επειδή διάβασε λίγο μια έρευνα, ένα χαρτί, τι το κάνει αυτό? Ή ο άλλος έχει την κοιλιά και θέλει να βοηθήσει εσένα να χάσει την κοιλιά. Πώς σου φαίνεται αυτό λογικό? Τυφλοί οδηγούν τους τυφλούς. Εντάξει. Πρόσχε λίγο από πού παίρνεις την πληροφορία σου. Πριν πάμε στο τρίτο ρόφημα το οποίο σε παχαίνει, αυτό που θα σου πρότεινα είναι να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου, για να αρχίσεις να βλέπεις ένα δωρεάν σεμινάριο, στο οποίο σου δείχνω τι ακριβώς να φας, τι ακριβώς να μην φας, βήμα-βήμα η διαδικασία. Βήμα-βήμα η διαλυματική για να χάσεις αυτά τα 10 κιλά λίπους στο τρίμηνο. Εντάξει, οπότε, για να θες να έχεις μια ελπίδα μέχρι την πρωτοχρονιά να χάσεις κάτι, πρέπει να δεις αυτό το σεμινάριο. Είναι δωρεάν, δεν θα είναι για πάντα δωρεάν. Έχει το νου σου. Τρίτο ρόφημα που σε παχαίνει είναι το γάλα. Γάλα σκουπίδια, παιδιά. Δεν θέλω να πίνετε γάλα. Εντάξει. Γάλα, πλήρες γάλα, light γάλα, κατσικίσιο γάλα, σκυλίσιο γάλα, γάλα της μαμάς, δεν το ακουμπάμε. Εντάξει. Εγώ, παιδιά, θύλαζα μέχρι, θα το πω και αυτό, μέχρι 2 χρόνων εγώ θύλαζα. Εντάξει, αλλά ήμουν ένα στρομπουλό παιδάκι. Εντάξει. Το γάλα δεν βοηθάει καθόλου. Γιατί ειδικά το πλήρες, έτσι, έχει και τα λιπαρά, έχει και τη ζάχαρη του και έχει και θερμίδες. Και σαν γενικό κανόνα, μα έχει ασβέστιο, λέει το γάλα.
Ρε φίλε, φάει γιαούρτι αν θες το ασβέστιο. Δεν μπορείς να πιεις γάλα, δεν πίνουμε τις θερμίδες μας. Εντάξει, ξεχάστε το. Αν αυτό που πίνεις έχει μία θερμίδα, το πετάμε στα σκουπίδια. Δεν πίνουμε τις θερμίδες μας. Τελείωσε. Οπότε, αυτά είναι τρία ροφήματα, πάλι στα πετάξεις σκουπίδια και γενικά να έχεις στο νου ότι απλά δεν πίνουμε τις θερμίδες μας. And that's it.